κάνω και εδώ. Την οικογένεια του Βέβαια. Παντελή Παντελίδη, ενός νέου ανθρώπου, πολύ ταλαντούχου. Δεν το συλληπούμαστε επειδή είναι νέος και ταλαντούχος. Εγώ έβλεπα την κηδεία προχθές και με πιάσαν τα κλάματα. Όπως με πιάσαν και τα κλάματα και στα τρία παιδιά που σκοτώθηκαν με το ελικόπτερο. Οποιοσδήποτε νέος άνθρωπος κάνει τη ζωή του, είναι. Και εδώ υπάρχει και ένα τυχαίο. Όχι τυχαίο. Ότι τον άνθρωπο αυτό θα τον ακούμε και από τα τραγούδια του, δηλαδή δεν θα πεθάνει ο Παντελής Παντελίδης. Κάποιοι άνθρωποι πεθαίνουν και δεν τους θυμάται κανένας. Δεν θα πεθάνει ποτέ. Εγώ το μήνυμα πρέπει να δώσουμε αυτή τη στιγμή όλη μας την αγάπη για την παράσταση στην οικογένεια, στους οικείους του, γιατί αυτοί είναι που πονάνε περισσότερο. Και ο πόνος της μάνας. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να το ξεπεράσει η μάνα ποτέ αυτό το πράγμα. Συλληπούμαστε την οικογένεια, συμπαραστεκόμαστε στη μάνα, στον πατέρα, σε όλους τους συγγενείς. Και βέβαια να πω ότι να προσέχετε, παιδιά, με τα αυτοκίνητα. Να προσέχετε με τα αυτοκίνητα, να μην οδηγείτε όταν είστε κουρασμένοι, να αυτό, δηλαδή μην τρέχουμε, εγώ τώρα φοβάμαι τρέχω λιγότερο, δηλαδή προσέχετε με τα αυτοκίνητα, ρε γαμώτο, δεν είναι δυνατό κάθε χρόνο ξεκληρίζετε ένα χωριό, ένα ελληνικό χωριό ξεκληρίζετε στην άσφαλτο. Και δεν είναι τώρα, είναι επώνυμος, ανώνυμος, δεν έχει να κάνει, η ζωή είναι το ίδιο. Προσέχετε με τα αυτοκίνητα. Λοιπόν, συλληπιτήρια στην οικογένεια. Προχωράμε, πάμε. Δίναμε και κουράγιο στη μάνα. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με άλλα θέματα. Είχαμε μια πολύ ωραία πρεμιέρα το βράδυ της Παρασκευής στο θέατρο Πάνθων.